θα πάρει το λόγο προφανώς μετά να απαντήσει για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ελάτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι κάνατε σήμερα μία προσπάθεια αντιστροφής ενός προφανέστατα δυσμενούς κλίματος κοινωνικού και πολιτικού απέναντι στην κυβέρνηση με αφορμή αυτή την δημοσιότητα και τη μελέτη η οποία έχει πια γίνει πολλή συζήτηση στη χώρα. Και επαναλαμβάνετε τις ίδιες ανακρίβειες και κάνετε τις ίδιες αλχημίες τις αριθμητικές. Σας έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Επειδή λοιπόν συστηματικά το αποκρύπτεται αυτό, ξέρετε πόσες κλίνες παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία το 2015. Ξέρετε ή δεν ξέρετε. Επειδή λοιπόν ξέρετε αλλά δεν το λέτε, θα το πούμε εμείς. 440 ήταν το 2015. Πραγματικά ιστορικό χαμηλό στην ιστορία της εντατικής θεραπείας στη χώρα. Και προφανώς υπήρχαν προβλήματα και δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν είχαμε έξαρση των εποχικών λοιμόξεων και των αναπνευστικών λοιμόξεων 1-2 μήνες το χειμώνα. Και προφανώς όταν έχεις τέτοια έξαρση, πιέζεται το σύστημα υγείας και υπάρχουν φτωχότερα αποτελέσματα, όπως λέει η μελέτη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είχαμε αναμονές και στην προτέρα κατάσταση. Εμείς λοιπόν παραλάβαμε 440, προσθέσαμε μέσα σε συνθήκες μνημονίου, λιτότητας και φυσικά χωρίς πανδημία 120, κάναμε 500 προσλήψεις προσωπικού, 100 γιατρών και 400 νοσηλευτών, τηρώντας τις αναλογίες προσωπικού με βάση τις κλίνες. Και βεβαίως κάντε την τεράστια αλχημία να προσθέτετε τα 250 κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών νοσοκομείων στο λογαριασμό το δικό σας και να το αφαιρείτε από το λογαριασμό της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν παρέδωσε 560, όντως, αυξάνοντάς τις κατά 30%. Αλλά και τα 250 αυτά κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών νοσοκομείων υπήρχαν και τότε. Άρα ήταν 810 οι κλίνες. Δεν μπορείτε να συγκρίνετε λοιπόν 560 με 1300. Ή θα είναι 810 αυτές που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι 1050 οι δικές σας. Σταματήστε λοιπόν να κοροϊδεύετε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έχουμε μια συνολικά τραγική αποτυχία με επώδυνο τρόπο και τώρα δεν έχουμε μια έξαρση ενός-δύο μηνών. Έχουμε ουσιαστικά από το τρίτο κύμα πέρυσι το φθινόπωρο σε μια παρατεταμένη κρίση στελέχωσης, λειτουργίας και ανθεκτικότητας στο σύστημα υγείας. Ελάτε, κύριε Ξανθέ. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία του θέματος και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ αμετροεπές να έρχεστε εσείς εδώ και να έρθει και ο Πρωθυπουργός και να ισχυρίζετε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην ποιότητα της φροντίδας μεταξύ διασωληνωμένων εντός και εκτός ΜΕΘ. Εμείς αναγνωρίζουμε, και εγώ και ο Παύλος ο Πολάκης, αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε δυσκολία. Αλλά δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε εμείς, ούτε ο Τσίπρας, ότι είναι το ίδιο πράγμα.